Νικόλας Ματαράγκας, γεννημένος στην Αθήνα, το 1974, Μάη. Μητέρα μου Αρβανίτης από Λιβαδιά και πατέρας μου Επτανήσιος από Ζάκυνθο. Οι γονείς κομμουνιστές και οι δύο, κομμουνιστές του ΚΚΕ, αυτού του είδους. Οπότε γενικά το κομμάτι της, ας το πούμε, της πολιτικής συνείδησης ή το κομμάτι έτσι, της πολιτικής κουλτούρας έπαιζε πολύ στο σπίτι. Ήταν αρκετά έντονο. Οι γονείς μου μάθανε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, ξαναλέω έτσι, κομμουνιστές και τα λοιπά. Να βοηθάς, να αγαπάς τους άλλους, να βοηθάμε τους άλλους, τον αδύναμο ή αυτόν που έχει δίκιο κτλ. Να μην γίνεις ποτέ ρουφιάνος. Μου έλεγε η μάνα μου, ό,τι και να γίνει στην τάξη, άμα γυρίσει, ας πούμε, δασκάλα ή δάσκαλος και πει ποιος το έκανε αυτό, ποτέ δεν θα πεις. Ακόμα και αν σε τιμωρήσουν εσένα, δεν θα πεις. Ας πούμε, ρουφιάνος είναι κακό πράγμα. Μεγάλωσα μαντάρτικα, με Θοδωράκι, με επέτειο του Πολυτεχνείου να πηγαίνουμε κάθε χρόνο, με μαραθώνιο για λαμπράκι. Όταν παίρνουν βέβαια το Ευρωμπάσκετ, εννοείται, ας πούμε, με τέτοια, ας πούμε, πόρος, υποστηρίζαμε την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Μιλάμε για τέτοια σημεία, ας πούμε, η μαμά Ρωσία, ας πούμε, που έχασε. Και όταν έχασε η Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, στεναχωρέθηκα. Γιατί μεγάλωσα το χωρίς έτσι εθνική συνείδηση από την οικογένεια, με αποτέλεσμα να υπερισχύει το πολιτικό. Νις Σαγκίναζαντ, αν το προφέρω σωστά, ή Νις Σαγκούναζαντ. Είναι ρώσικα. Είναι η διαταγή που δόθηκε στον κόκκινο στρατό όταν κράταγε το Στάλινγκραντ και σημαίνει ούτε βήμα πίσω. Κνέ δεν πέρασα, ας πούμε. Οι γονείς μου λέγανε να πάω. Είχα μια έτσι άρνηση. Είχα πάντα μια άρνηση, έτσι πολύ, το πω έτσι πολύ απλοϊκά, ας πούμε, μια άρνηση προς την εξουσία. Τώρα γιατί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς, ας πούμε, άρχισα να δηλώνω μικρός όταν ήμουν έτσι έφηβος, εγώ λέω ότι είμαι αναρχικός. Στην οικογένεια, ας πούμε, ποτέ δεν είχαμε ελληνική σημαία στο σπίτι. Ποτέ δεν βγάλαμε, ποτέ δεν είχαμε αυτό το εθνικό φρόνημα. Μακριά, μακριά αυτά που λέω, πόσο μάλλον για τους γονείς και πλέον μιλώντας και σαν πολιτικών στο παρόν, μακριά από ανθεληνισμούς και μαλακίες. Η λογική που υπάρχει τώρα τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό εναρχικό χώρο, ειδικά το κομμάτι των αυτόνομων είναι περισσότερο, παρόλα αυτά υπερισχύει, έχει επικρατήσει η λογική αναρχικός ίσον, αν θέλεινας κτλ. Μισό την Ελλάδα ή μισό οτιδήποτε ελληνικό κτλ. Το θεωρώ πέρα για πέρα λάθος, ας πούμε, και καταντάει αστείο. Καταντάει αστείο. Προφανώς αγαπάω τον τόπο μου, αγαπάω τον τόπο μου, εννοώ δεν αγαπάω το έθνος με τη λογική του έθνους. Αγαπάω τους ανθρώπους που μεγάλωσα, αγαπάω το μέρος που μεγάλωσα, τα έθιμα που έχω, την γλώσσα που έχω, τη μουσική που ακούω. Θεωρώ ότι είμαι βαθιά διεθνιστής. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι κάποιος για να είναι διεθνιστής, πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπάει τον τόπο του. Αν αγαπάς τον τόπο σου, μετά αγαπάς και τους άλλους τόπους. Ροζάβα. Λοιπόν, εδώ έχω έρθει ατομικά. Έχω έρθει με απόφαση, δεν είναι απόφαση της ομάδας να έρθω εδώ. Είναι προσωπική απόφαση. Ο Ρουβίκονος και γνωρίζει οι σύντροφοι και στηρίξανε. Είμαι μέλος του Ρουβίκονα. Όταν έρχομαι εδώ δεν χάνω την ταυτότητά μου, ας πούμε. Αλλά δεν έχω έρθει εδώ με απόφαση της ομάδας. Ήρθα 20 του Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιράκ και 22 ήμουνα στη Ροζάβα. Ένα μήνα βασική εκπαίδευση στα όπλα και μετά έφυγα τότε μέτωπο. Κάθισα 7 μήνες σχεδόν στο μέτωπο. Η συμμετοχή μου ήταν στο Διεθνές Τάγμα, δηλαδή το IFB, International Freedom Battalion. Στάθηκε μια ομάδα και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις ήταν λίγο κάπου είδους κυκλωτικής κίνησης. Έχεις, ας πούμε, μια πόλη, πηγαίνουν κάποιες ομάδες από πίσω, πηγαίνουν μπροστά και γίνεται αυτό το κυκλωτικό. Οπότε δεν είναι επίθεση κατευθείαν, ας πούμε, στην πόλη. Δυστυχώς, σε αυτές τις επιχειρήσεις χάσαμε κάποιους ανθρώπους.
Έφυγε μια ομάδα, πήγαμε, έκανε την επιχείρηση, πήρε ένα μέρος και μετά φύγαμε δεύτερη ομάδα για να πάμε σε άλλο χωριό. Εκεί είχαμε δύο απώλειες από Νάρκη, δύο σύντροφοι, μια Ντεστάν και ο Χασάν. Σκοτώθηκαν. Ναι, ήμουν μπροστά. Κάναμε έλεγχο σε κάποια σπίτια. Γενικά μας είχαν ενημερώσει ότι όλο το χωριό είναι γεμάτο Νάρκες. Άνοιξε ένας καινούργιος χώρος, πήγαν δύο παιδιά για να βάλουν, να κλείσουν το βράδυ όταν πλέον πάει νύχτα, κλείνει στις εισόδους κτλ. Πήγανε να κλείσουν αυτή την είσοδο, δεν ήταν την Άρκη και ανατιναχτήκαν. Εντάξει, αυτή τη φάση ήταν η πρώτη φορά που έφτασα κοντά εγώ, γιατί ήμουν πολύ κοντά στα παιδιά, δηλαδή με χτύπησε λίγο το σηκωκύμα. Δώσαμε μια βοήθεια, η κοπέλα χάθηκε μετά από 5 λεπτά, πέθανε και το παλικάρι πέθανε μετά από κάποιες ώρες στο νοσοκομείο. Ήταν η πρώτη, έτσι, αυτή ήταν η πρώτη μου εικόνα, έτσι, αυτό που μπορώ να πω ότι από τις πιο εντυπωμένες στο μυαλό μου του πολέμου. Αυτό που έγινε και σαν γεγονός και η εικόνα που βλέπεις τους ανθρώπους, ας πούμε, χτυπημένους. Και αυτό που κιόλας σε κάνει μετά, σε πεισμώνει περισσότερο κιόλας, ας πούμε. Αυτό είναι που με πείσμωσε και περισσότερο μετά. Και μετά μπήκαμε στη Ράκα. Έχω πάρει μέρος σε 10 επιχειρήσεις μέσα στη Ράκα. Κούραση. Αυτό είναι επιχειρήσεις. Κούραση, άγχος. Πολύ δύσκολο πεδίο να κινηθείς. Κατεστραμμένα όλα. Επαφή με εχθρό, όχι πάντα. Δεν σημαίνει κάθε επιχείρηση ότι είχαμε και επαφή. Επαφή με εχθρό σημαίνει από σουίκας, ελεύθερους σκοπευτές, νάρκες και ενέδρες. Δηλαδή προχωράγες και κάποια στιγμή σου άρχισαν να σε χτυπάνε. Πηγαίνοντας πλέον στο τέταρτο σπίτι, ήταν στενός ο δρόμος, πέσαμε σε ενέδρα. Δηλαδή άρχισαν από ένα παράθυρο να μας χτυπάνε με μπήξη, δηλαδή με το απλό πολυβόλο. Έγινε η νύχτα μέρα. Έγινε η νύχτα μέρα από τους πυροβολισμούς που πέφτανε, ας πούμε, από τις λάμψεις και από τις σφαίρες που γυρνάγανε. Δηλαδή οι σφαίρες πέφτανε παντού, όταν λέμε παντού, παντού. Ήτανε. Και δεν ήταν μόνο τα άκουγε, τι έβλεπε κιόλα. Γιατί έβλεπε το τροχιοδεικτικό το βλήμα, ας πούμε, τη φωτιά που βγάζει από πίσω, ας πούμε, το σημάδι. Βγήκαμε ζωντανοί, βασικά τότε. Βγήκαμε ζωντανοί. Αυτό.